Τη βοήθεια των συναδέλφων που βρίσκονται έξω στο πύρινο μέτωπο στην πυρκαγιά που ξέσπασε από εχθές το απόγευμα και καίει περιοχές μέχρι και σήμερα. Καταγράφουμε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις. Συνδεόμαστε με την Βικτωρία Δαράτου που βρίσκεται στην περιοχή της Παλίνης. Βικτωρία. Σωστά, και έχω δίπλα μου την κυρία Ελένη Γερασιμίδου, η οποία έχει υποστεί μεγάλη ζημιά στο σπίτι της. Η αγαπημένη ηθοποιός. Χθες βράδυ... Σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Χθες βράδυ τυλίχθηκε στις φλόγες στο σπίτι σας. Ήσασταν όχι εδώ. Χθες βράδυ, το πρωί, το γιατί πρωί, στις 4 η ώρα μας έπνιξε ο καπνός και φύγαμε. Mm-hmm. Κατά πέτηση της κόρης μας. Και σε λίγη ώρα με πήρε μια γειτόνισσα που παρέμεινε εδώ, ενώ θέλαμε να την πάρουμε μαζί και... Μας είπε το σπίτι σας καίγεται. Δεν μπορέσαμε να έρθουμε κατά εδώ, δεν μας αφήνανε. Ήταν 18 πυροσβεστικά στην Μαραθώνος έξω από τη VNX. Δεν αντιλέγω, εντάξει. Αλλά υπάρχουν και αλλού ανάγκες. Τους πήραμε τηλέφωνο, τίποτα. Μέχρι τώρα πυροσβεστικό δεν ήρθε. Μόνοι σας δηλαδή, ό,τι κάνατε από εκεί και πέρα. Όχι μόνοι μας. Ένας γείτονας μου είπατε. Ο πρόεδρος εδώ της περιοχής μας, δεν ξέρω πώς τους λένε τους... την κάθε περιοχή, που πάντα είναι πρόθυμος. Και με συγχωρείτε, δεν ψάχνω την ευκαιρία να το πω, αλλά όλοι μου οι σύντροφοι. Είναι και εδώ, με το σύνθημά μας «Ο λαός σώζει το λαό», και αυτό είναι αλήθεια. Ο κύριος Κούτρας, πρέπει να πω και το όνομά του, δεν είναι σύντροφός μου, αλλά είναι ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος που ήρθε εδώ και έκανε ό,τι μπορούσε και έφερε την υδροφόρα μετά από ώρα ήρθε, δεν ήθελε να έρθει και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ασκαούνε. Αυτή η ανάλγητη πολιτική πρέπει να τελειώνει. Και θα τελειώσει μόνο με τον κόσμο. Μόνη της δεν τελειώνει ούτε με ένα-δυο άτομα. Πάμε να μας δείξετε τι έχει γίνει στο σπίτι. Να σας δείξω τι έχει γίνει. Έλα. Το σπίτι δεν είναι αυτή τη στιγμή κατοικήσιμο, mm-hmm. όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να έχει σωθεί το υπόγειο και ο ένας όροφος, αλλά όλα τα άλλα είναι καταστραμμένα. Ρούχα, βιβλία. Αυτό, πάνω όροφος είναι αυτό μας πονάει εντελώς. Πάρα πολύ, ναι. Mm-hmm. Μόνο το ισόγειο βλέπω ότι δεν έχει πειραχτεί, δεν ξέρω πώς ναι. είναι εσωτερικά. Είναι ένας χώρος που καθόμαστε και χαλά πώς είναι, μην το συζητάτε, είναι κατάμαυρα. Δεν θέλω να σας βάλω μέσα γιατί μπορεί να πέσει κάτι. Εδώ πρέπει να έρθει... πραγματογνώμονας για να μας πει αν μπορούμε να κατοικήσουμε. Έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Είναι η κόπη μιας ζωής. Και η ανταπόκριση, σας είπα από που είναι, ούτε δήμαρχος υπάρχει εδώ, λέγεται κύριος Ζούτσος, δεν υπάρχει, δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο, ούτε πυροσβεστική, ούτε πολιτική προστασία, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Για όλο τον κόσμο, δεν μιλάω μόνο για μένα. Επιστρέψατε λοιπόν το πρωί και είδατε αυτή την εικόνα. Ναι, ναι, όταν μπορέσαμε να περάσουμε. Mm-hmm. Γιατί δεν μας αφήνα να περάσουμε. Φυλάγανε όχι μόνο τη VNX, για να μην και εκεί άνθρωποι δουλεύουν. Φυλάγανε όλα τα παγωτά, τι άλλο κατώ έχει εκεί πέρα, συγγνώμη κιόλα. Η φωτιά δεν γνωρίζει ούτε πολιτικό χρώμα, ούτε ταυτότητες, ούτε ακριβώς, ακριβώς όπως είδατε. Ναι, εμάς βέβαια πολλοί μπορούν να θέλουν να μας βουλώσουν το στόμα και να μας κάψουν, αλλά δεν θα τους περάσει. Το ζήτημα είναι... Εμείς θα ξαναγωνιστούμε. Ότι... Όχι να ξανακάνουμε το σπίτι, τουλάχιστον να κατοικήσουμε... Είστε μια αγαπημένη ηθοποιός, αυτό δεν διαφέρει σε κάτι. Έχετε πάθει μια πολύ μεγάλη καταστροφή και έχετε τη συμπαράστασή μας. Μακάρι να μην ξανασυμβεί... Και να είστε δυνατοί με την αγάπη του κόσμου και τη βοήθεια όλων. Αυτή την πολιτική. Να όσο μπορούμε να ανακουφίσουμε τις πληγές, κυρία Γερασιμίδου. Και να δοθούν και οι απαντήσεις. Γιατί θέσατε... Και οι αποζημιώσεις ναι, όταν έρθει η ώρα. Και οι αποζημιώσεις και οι απαντήσεις. Γιατί θέσατε σειρά ερωτημάτων για το πώς αντέδρασε και η τοπική αυτοδιοίκηση και η πυροσβεστική. Και ελπίζω να σας ακούνε και αυτή τη στιγμή. Και το ξέρω ότι ακούνε οι αρμόδιοι. Ακούνε οι αρμόδιοι τη μαρτυρία σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας η μιλήσατε. Η επιτόπου που έλεγε και ο Λαζόπουλος. Καλό κουράγιο, κύριε Γερασιμίδου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς. Πάμε και στην Ρένα Κουβελιώτη, η οποία παραμένει στο πύρινο μέτωπο. Ρένα, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι? Βρισκόμαστε στην περιοχή Διόνη. Το σπίτι έχει καεί ολοσχερός, το βλέπετε. Ό,τι υπάρχει ξύλινο έχει καεί. Αυτό το κομμάτι, η πέτρα,
Δεν μπορεί, εκεί σταματάει η φωτιά. Ο καπνός βγαίνει από μέσα. Κοιτάμε αριστερά τώρα με την εικόνα που σας μεταφέρει ο Δημήτρης Κριτσόνης. Καπνίζει από παντού. Υπάρχει μέσα ένα κλιμάκιο, ένα πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Προσπαθεί, επιχειρεί. Εδώ βλέπετε έχουν μείνει από νερό τα δύο πυροσβεστικά οχήματα και η υδροφόρα που υπάρχει στο σημείο. Πραγματικά ζούμε εικόνες και ακούμε μαρτυρίες ανθρώπων που τις έχουμε ξανακούσει, αλλά θεωρούμε ότι κάποια στιγμή θα είχαμε καταλάβει, θα παίρναμε τα μέτρα μας. Παντού υπάρχουν βόμβες από ξερόχορτα, από κλαδιά. Δεν είχε γίνει σωστή δουλειά, δεν είχε γίνει σωστή μελέτη έτσι ώστε να αποφευχθεί αυτό που έγινε. Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος είναι ιδιοκτήτης ή... Δώσε νερό, δώσε νερό. Τώρα, μισό λεπτό. Βλέπετε την επιχείρηση αυτή τη στιγμή. 30 μέτρα οι φλόγες από ό,τι μου είπανε, γιατί τα πεύκα ήταν 12 μέτρα. 12 μέτρα, οπότε πήρε φωτιά, τι να κάνεις. Δεν μπορείς, ό,τι και να έχεις δηλαδή και με τη μάνικα να παίξεις, δεν γίνεται. Είσαι ιδιοκτήτης, συγγνώμη. Είσαι ιδιοκτήτης. Ναι. Δώσατε μάχη το βράδυ. Με προσευχή. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εδώ, γιατί καταστράφηκε απέναντι τον τράφι. Όλο το βράδυ έχω τραβήξει και βίντεο, καταστράφηκε όλο τον τράφι. Ενώ κατέβαινε από εδώ, ήταν βορειοανατολικός, πήδηξε στον τράφι, τα κατέστρεψε. Δεν ξέρω πόσα σπίτια κατέστρεψε στον τράφι. Παρακολουθούσατε και πρωί... δηλαδή την πρωί. Ναι, είμαι άϊπνος, εντάξει, ναι, είμαι άϊπνος. Θέλω να πω, δεν είχατε μέσα. Τι μέσα, με το λάστιχο. Όχι, το βρέχαμε, καταβρέχαμε. Όχι, πυροσβεστικά μέσα, τι άλλο. Είχαν έρθει εδώ πυροσβεστικές δυνάμεις. Όχι, εδώ πέρα δεν είχε τίποτα. Είχε πιο πάνω στο μέτωπο και μόλις ξεπήδησε το άλλο, τότε ήρθαν, αλλά ήταν αργά. Τι ώρα εκενώσατε το σπίτι σας εσείς? 9.30, 10 παρά. Δεν θυμάμαι. Το βράδυ. Τώρα το πρωί, τώρα το πρωί, ναι. Και τι ώρα μπήκε η φωτιά? Μετά από 5 λεπτά. Έχει καεί ολοσχερός. Τελείως. Περισσότερο δεν γίνεται. Ευτυχώς πήραμε μια αλαξιά. Εντάξει, να πούμε. Μόνο αυτά τα ρούχα πήρατε, μια αλαξιά. Ναι, εντάξει. Τα παιδιά, η οικογένεια. Φύγαμε. Γνωρίζουν για την κατάσταση αυτή. Εννοείται, αφού η κόρη μου εδώ είναι και η γυναίκα μου. Ναι, ο γιος είναι στρατιώτης, θα το μάθει αλλιώς. Η κόπη μια ζωή. Ναι, και όχι μόνο. Και οι αναμνήσεις, η ζωή. Όλο. Εντάξει. Ο κύριος τα έδωσε, ο κύριος τα πήρε. Θα θέλατε, είναι νωρίς για ευθύνες, αλλά θεωρείτε... Ευθύνες, τι ευθύνες, υπάρχει αυτή η αλήθεια τόσα χρόνια που καίνε τα δάση. Θέλουν να έχουν μόνο μπετό. Πας να βάλεις μια γλάστρα και σου λένε γιατί βάζεις μια γλάστρα, γιατί ποτίζεις τα δέντρα να μεγαλώσουν, κόψα γιατί θα πάρεις φωτιά. Δεν είναι λογική αυτή. Να κάψουμε τα δάση, να μην φυτέψουμε δέντρα για να μην παίρνουμε φωτιά. Δεν είναι λογική, συγγνώμη. Όποιος και να είναι πάνω, έτσι. Έτσι. Και αυτά περί κλίματος είναι μπούρδες, έτσι, ό,τι θέλουν να κάνουν. Πότε βάζουν τις φωτιές και πότε τις σβήνουν. Τι άλλο να πω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ την πυροσβεστική για τα παιδιά που δεν πάθαν τίποτα τουλάχιστον. Εντάξει. Απολύτως δικαιολογημένοι οι άνθρωποι βλέπουν την περιουσία τους να καταστρέφεται, να καίγεται. Και συγκεκριμένος ολοσχερός. Ο άνθρωπος δεν έχει μείνει το τίποτα, το καταλαβαίνετε. Πήρε μόνο μία αλαξιά και έφυγε. Δεν μπορούμε να... Είναι ψέμα να πούμε ότι τον καταλαβαίνουμε, ότι μπορούμε να μπούμε στη θέση του. Δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση αυτού του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς είναι να μένεις μόνο με ένα ρούχο και να έχει καεί τα πάντα, όχι μόνο το σπίτι σου, η περιουσία σου. Ό,τι κόπιασες, ό,τι έκανες, ό,τι κατάφερες να κάνεις μια ολόκληρη ζωή. Καπνίζει ακόμα το σπίτι. Ακόμα καπνίζει. Είναι η κόπη μιας ολόκληρης ζωής, είναι οι αναμνήσεις, είναι το βιός μιας οικογένειας, ένα σπίτι που καταστράφηκε από τη μια στιγμή στην άλλη, όταν πέρασε από μέσα της... Σήμερα το πρωί, σήμερα το πρωί, παιδιά, το ακούσατε. Ναι. Σήμερα... σήμερα το πρωί. Ναι. Δηλαδή, μετά τις 9.30, 10 η ώρα είπε ο άνθρωπος ότι αναγκάστηκε και έφυγε από το σπίτι. Ρένα, το συγκεκριμένο σπίτι...
Το βλέπαμε και σε προηγούμενη σύνδεση να καίγεται. Σήμερα το πρωί μπήκε η φωτιά, πριν από λίγες ώρες, και να τώρα ο άνθρωπος μας περιγράφει τις εικόνες αυτές. Μένεις εκεί, δηλαδή... παραμένεις στο σημείο. Βλέπουμε και τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν παραταχθεί ακριβώς από πίσω σου. Μία άνω τελεία. Να πάμε στην Μάρο την Κανελάκη, η οποία βρίσκεται και αυτή στην ευρύτερη περιοχή και έχει μαζί της τον πατέρα της Κατερίνα Στεφανίδη. Γιατί? Γιατί τον έχει μαζί της? Είδαμε μία ανάρτηση της μητέρας της Κατερίνα Στεφανίδη, της κυρίας Ζωής Βαρέλη Στεφανίδη. Βλέπουμε και την ανάρτηση. Καιγόμαστε ένα πυροσβεστικό στη Χιμάρας. Εμείς ήμασταν στην οδό Χιμάρας πριν από λίγες ώρες. Ήταν εκεί οι συνάδελφοι και λίγη ώρα αργότερα η Ζωή Βαρέλη Στεφανίδη έκανε μια άλλη ανάρτηση μια ώρα μετά. Βλέπω live στον Αλφα να καίγομαι. Το νερό τελείωσε. Δυστυχώς. Είναι το πατρικό της Ολυμπιονίκη μας Κατερίνα Στεφανίδη. Μας έχει κάνει περήφανος τόσα χρόνια όλους τους Έλληνες και αυτή τη φορά ο πατέρας της θα μας μιλήσει όχι για μια χαρά αλλά για μια δυστυχία για το σπίτι τους που καίγεται. Μάρο Κανελάκη, ο λόγος εσένα. Να ακούσουμε τον κύριο Στεφανίδη. Ακριβώς, Παναγιώτη. Βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο που μου είπε ο κύριος Στεφανίδης. Βλέπετε πίσω τα καμένα μου, τα καμένα. Ο κύριος Στεφανίδης μου είπε πριν από λίγο ότι από εδώ, από αυτό το σημείο, ξεκίνησε η φωτιά και πλησίασε τα σπίτια. Ο Γιώργος Οπελέκης σας δείχνει ακριβώς το διπλανό σπίτι που κάει και η τέντα. Είναι καμένα τα ξύλα. Σας πάμε σιγά. Σιγά σιγά εδώ στην οδό Χιμάρας και έγιναν οι εκκλήσεις μέσα από το Twitter. Θα δείτε ότι έχει πιάσει ένα σπίτι φωτιά, ένα, ουσιαστικά μια κατοικία την οποία τώρα χτιζόταν. Να ακούσουμε τον πατέρα της Ολυμπιονίκης. Οχήματα της πυροσβεστικής, ναι τώρα αμέσως Παναγιώτη. Πείτε μας τι ώρα ξεκίνησε η φωτιά, κύριε Στεφανίδη. Από χθες το βράδυ ξεκίνησε η φωτιά. Η φωτιά ξεκινήσε από χθες το βράδυ. Εδώ είστε κοντά στην μονοκατοικία σας, εδώ στο σπίτι σας, με τι ώρα σας απείλησε? Το πρωί γύρισε ο αέρας και άρχισε να έρχεται προς τα εμάς. Άλλαξε κατεύθυνση ο αέρας, ναι. Και εκεί που πήγαινε μόνο προς δυτικά, προς Γέρακα, γύρισε αντίθετα και άρχισε να έρχεται προς τα εμάς. Τώρα εδώ καίγεται. Εκεί καίγεται. Ναι, βλέπουμε ακριβώς, λοιπόν, βλέπετε με την κάμερα. Άλλαξε κατεύθυνση ο αέρας και άρχισε να έρχεται προς τις κατοικημένες περιοχές του πανοράματος. Καήκανε σπίτια, πάρα πολλά. Η σύζυγό σας έκανε έκκληση, ναι, σήμερα. Ακούσε κάτι γιατί έκανε έκκληση. Γιατί δεν υπήρχε κανένα πυροσβεστικό. Το πρωί περνάγανε κάτι καναντέρ τα οποία ρίχνανε από ύψος ενός χιλιομέτρου το νερό. Δηλαδή, πιστεύω ότι μπορεί να είχαν και πρόβλημα με τους ισχυρούς ανέμους. Δεν μπορώ να πω κάτι. Οι άνθρωποι το παλεύανε. Αλλά σπίτι δεν σας ποιο είναι, μπορείτε να μας το δείξετε? Με τη βοήθεια της συναδέλφου. Το σπίτι της κυρίας Στεφανίδη δεν έχει. Το κυρίο Στεφανίδη δεν έχει καεί. Είναι από την απέντε πλευρά και παραπλέον. Σπίτια. Καήκανε δίπλα. Είναι ακριβώς δίπλα και γλίτωσε την τελευταία στιγμή, μάλιστα. Αλλά βλέπατε όμως τις φλόγες να πλησιάζουν. Μα τι λέτε τώρα, εδώ πέρα έχουμε πνευματικά. Έχει καεί το διπλανό σπίτι, λέμε. Έχει καεί το διπλανό σπίτι. Καεί το διπλανό σπίτι. Αυτό είναι το διπλανό. Ναι, αυτό είναι το με διπλανό. Με την σύζυγο έχετε επικοινωνήσει? Έφυγε το πρωί από το σπίτι γιατί την έδιωξα και έμεινα εδώ μέσα με γείτονες να παλεύουμε μόνοι μας με φτιάρια και με χώματα να ρίχνουμε χώμα στη φωτιά. Δεν υπήρχε ούτε νερό, διότι όπως καταλαβαίνετε υπήρχε διακοπή και ρεύματος και νερού. Και δεν υπήρχε τίποτα, δηλαδή μόνοι μας με κάτι φτιαράκια. Η κόρη σας, κύριε Στεφανίδη, μας έχει κάνει τόσο περήφανο που ήταν μαζί σας. Ήταν στο εξωτερικό και επικοινώνησε, γιατί όχι. Φαντάζομαι αγωνιούσε και για την ζωή σας, για την υγεία σας. Πρωτάθλημα. Η κόρη μου τώρα αυτή τη στιγμή είναι στην Αμερική, μάλλον τέτοια ώρα θα κοιμάται γιατί είναι στην Αμερική. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Όρεγκον. Δηλαδή, εχθές το βράδυ μιλήσαμε μαζί και μας ρώταγε τι γίνεται με τις φωτιές. Και της είπαμε μην ανησυχείς, είναι μακριά. Τελικά μέχρι το πρωί οι φωτιές ήρθαν δίπλα μας. Καήκανε τα σπίτια. Τέλος πάντων θέλω να πω ότι τώρα έρχονται συνεχώς καναντέρ και κάνουν ρήψεις τα ήδη καμένα για να μην γίνουν αναζωπυρώσεις. Όταν καιγόντουσαν δεν είχαμε ρήψεις. Τώρα στα ήδη καμένα για να μην υπάρχουν αναζωπυρώσεις περνάνε συνεχώς καναντέρ και ρίχνουν. Πείτε μας κάτι, η περιοχή αυτή πότε κάηκε?
από τις 5-6 το πρωί που περιμέναμε όταν ξημέρωσε ότι θα γίνουν ρήψεις εναέριες, από τις 6 το πρωί δεν ήρθε τίποτα και σιγά σιγά πλησίαζε σε εμάς. Κάποια στιγμή δηλαδή δεν μπορείτε να καταλάβετε με τι ταχύτητα πήγαινε η φλόγα. Δηλαδή έτρεχες με το αυτοκίνητο και σε ξεπέρναγε η φλόγα δίπλα σου. Ναι. Σηκωθήκαμε κάποια στιγμή, δεν γινόταν. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Πατούλη, γιατί είναι ένας άχρηστος περιφερειάρχης και πρέπει να, εγώ επώνυμα το λέω, πρέπει να παραιτηθεί αυτή τη στιγμή, εάν θέλει να λέγεται, ένας άνθρωπος που έχει πάνω του λίγη τσίπα. Ήξερε μόνο να κατηγορεί στις άλλες κυβερνήσεις την προηγούμενη περιφερειάρχησα και τώρα είναι ανύπαρκτος. Το μόνο που κάνει είναι να βγάζει είναι λίγο δύσκολο να... Ναι, όπως είναι, το χιόνι ήταν δύσκολο. Όλα είναι δύσκολα, για όλα ήταν... Ακούστε κάτι, και για τα χιόνια ήταν δύσκολα με τον Πατούλη. Δεν μας έφερε τον κύριο Συνολάκη που σε 10 λεπτά θα μας έσωνε. Δυστυχώς δεν ήρθε ο Συνολάκης. Δεν τον έχει. Καταλαβαίνετε ότι έχει δυσκολία το όλο αυτό. Μας τον κοτσάρανε επιδούρου το Συνολάκη. Αντιλαμβανόμαστε, κύριε Στεφανίδη, την αγανάκτηση που έχετε μέσα σας αυτή τη στιγμή. Και είναι μια αγανάκτηση, Μάρο Κανελάκη, με συγχωρείς, που έχουν όλοι οι πολίτες με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει μαζί τους, με τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Αντιλαμβανόμαστε την αγανάκτηση και τον πόνο που έχετε μέσα, που βλέπετε αυτές τις εικόνες δίπλα από το σπίτι σας αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως αναζητούμε και όλους τους τοπικούς φορείς για να πάρουν την κοινή θέση να μας πούν για το τι έχει συμβεί. Η Κατερίνα Στεφανίδη ήταν στην Αμερική, έμαθε αυτά που συνέβη από τους γονείς της με τους οποίους μίλησε προχθές, είχε αγώνα, δεν είχε προλάβει να επιστρέψει και βλέπει αυτές τις εικόνες τουλάχιστον. Σώθηκε το σπίτι των γονιών της και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον πατέρα της Κατερίνας που μας έχει κάνει περήφανος. Πάμε να αλλάξουμε όμως, έχουμε και άλλους καλεσμένους, Χρύσανθε, σήμερα. Έτσι είναι, διότι η εκπομπή είχε προγραμματιστεί σε άλλο πλαίσιο. Ο κύριος Γεραπετρίτης βρέθηκε εδώ, του θέσαμε όλα τα δύσκολα ερωτήματα και αυτά τα οποία βλέπουμε ζωντανά στην κάμερα, γιατί όσοι μας παρακολουθείτε βλέπετε ότι ασκούμε τη δέουσα κριτική και στις πυροσβεστικές δυνάμεις όταν χρειάζεται και στην κυβέρνηση στα όσα λέει. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Έχετε δει τα πάντα, έχετε δει τις εικόνες που μεταδίδουμε. Είναι αρκετοί οι πολίτες οι οποίοι μας λένε ότι δεν είδανε πυροσβεστικό. Άλλοι οι οποίοι είδανε τα σπίτια τους να καίγονται. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση του κόσμου. Και είναι δικαιολογημένη γιατί ακριβώς είναι στο ίδιο έργο θεατές. Σε ένα διαχρονικό έγκλημα που συντελείται. Σε βάρος της ανθρώπινης ζωής, των κόπων μιας ζωής που έχουν κάνει οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Και από αυτή την άποψη η συμπαράσταση του ΚΚΕ είναι δεδομένη σε αυτόν τον κόσμο. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή συμμετέχουν και στη διαδικασία της κατάσβεσης αλλά και στη διαδικασία της στήριξης όσων έχουν ανάγκη. Το θέμα είναι όμως να δούμε την ουσία του ζητήματος. Και η ουσία του ζητήματος είναι ότι αποδείχτηκαν κούφια τα λόγια και οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ότι έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις οποιασδήποτε επιπτώσεις μιας πυρκαγιάς, μια και μιλάμε για αντιπυρική περίοδο. Όλα αυτά φάνηκαν ότι αποτελούν ένα κενό γράμμα. Επί της ουσίας, το θέμα της πρόληψης των απαραίτητων υποδομών, του ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορούσε να περιορίσει την έκταση μιας πυρκαγιάς, επιβεβαιώνεται στην πράξη. Δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός, καμία πρόληψη, καμία απαραίτητη υποδομή μέσα στα δάση για να καθαριστούν, να ανοιχθούν οι απαραίτητες αντιπυρικές ζώνες και ταυτόχρονα να υπάρχουν αυτές οι υποδομές εδώ. Οι καταγγελίες είναι ανεπάλληλες, δεν έχουν νερό. Ναι, το μεταδώσαμε και εμείς, κύριε Καραθανασόπουλε. Βέβαια, ο κύριος Γεραπετρίτης, αν είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την συζήτηση που είχαμε, που του το θέσαμε, γιατί
Και εκείνη τη στιγμή ίσως είδατε κι εσείς στελέχη της αστυνομίας να προσπαθούν όπως να σβήσουν μία φωτιά λίγο πριν πάρει ένα σπίτι. Ο κύριος Γεραπετρίτης, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα, ότι έπεσαν όλα τα εναέρια μέσα στην περιοχή. Εσείς όμως έχετε την κριτική. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Δεν δημιουργεί εντύπωση ότι η φωτιά πήγε πολύ γρήγορα στον αστικό ιστό, ότι κινδύνεψαν και κινδυνεύουν χιλιάδες κατοικίες και μεγάλες βιομηχανίες στην περιοχή αυτή? Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα, πώς τόσο εύκολα μπήκε η φωτιά στον αστικό ιστό, έφτασε με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ζωές και περιουσίες, να έχουν καταστραφεί περιουσίες και ταυτόχρονα να μην έχει λειτουργήσει το σχέδιο. Ένα. Δεύτερον, φαίνεται η ανυπαρξία των απαραίτητων υποδομών από τις δεξαμενές με νερό που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν, από τις αντλίες που θα λειτουργούσαν χωρίς ρεύμα, με πετρέλαιο, για να μπορεί ακριβώς να πέφτει το ρεύμα να λειτουργούν, να υπάρχει νερό. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα αναδεικνύουν ότι δεν υπήρχε σχέδιο, γιατί βεβαίως η πρόληψη δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και τη σημερινή κυβέρνηση όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Οι δασικές υπηρεσίες είναι αποψηλωμένες. Σχεδιασμός ολοκληρωμένης αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς και των επιπτώσεων τους δεν υπάρχει, και αν υπάρχει είναι μόνο στα χαρτιά. Και το τρίτο στοιχείο το οποίο βγαίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι ότι όλη αυτή η λογική της εμπορευματοποίησης της γης, της αξιοποίησης των δασικών όγκων για μια σειρά επιχειρηματικά συμφέροντα, είναι και αυτό που οπλίζει το χέρι και επεκτείνει τις επιπτώσεις των πυρκαγιών. Και από αυτή την άποψη λοιπόν σήμερα χρειάζεται με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ο λαός, όπως παρενέβη αποφασιστικά, και να περισσώσει τις περιουσίες του, να διεκδικήσει μια σειρά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα βεβαίως είναι να υπάρξει στήριξη σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος έχει χτυπηθεί, να υπάρξει η απαραίτητη συνδρομή για τη στέγασή τους. Να πω σε αυτό το σημείο, κύριε Καραθανασόπουλε, μια που το αναφέρατε, μας ήρθε ένα μήνυμα πριν από λίγο και αφορά την στέγαση των πολιτών από την περιοχή της Πεντήλης. Όσοι έχουν ανάγκη μπορούν να καλέσουν στο 213 15 10 100, γιατί κάνουμε αυτή την συζήτηση δυστυχώς όχι σε νεκρό χρόνο. Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Πολλοί άνθρωποι βλέπουν αυτή τη στιγμή τον Α και, όπως έγινε και με την οικογένεια της κυρίας Στεφανίδη, της Ολυμπιονίκη μας, είδανε το σπίτι του σχεδόν να καίγεται. 2-13 λοιπόν, 15-10-100. Οι πολίτες που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις οικίες τους μπορούν να καλούν εδώ. Είναι το τηλέφωνο το οποίο μας έχει δώσει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Σας διέκοψα όμως και έχετε κάποια σημεία στα οποία επικεντρωθήκατε να υπάρξουν κάποιες δεξαμενές. Είδαμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με το νερό. Υποθέτω όμως ότι συμφωνείτε στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η κυβέρνηση την ενοικίαση νέων αεροσκαφών, το ότι ζήτησε συνδρομή από άλλες χώρες να είναι εδώ μόνιμα. Το πρόβλημα είναι, εδώ βλέπετε εσείς κύριε Καραθανασόπουλε, ότι υπάρχει πρόβλημα τοπικής αυτοδιοίκησης, πυροσβεστικής ή κυβέρνησης? Είναι συνολικά του κρατικού μηχανισμού. Εδώ είναι η κυβέρνηση, είναι και η τοπική και περιφερειακή διοίκηση, οι οποίες έχουν ευθύνες. Και το θέμα δεν είναι αν έχεις το απαραίτητο προσωπικό για την κατάσβεση. Το θέμα είναι πώς θα προλάβεις την εκδήλωση της πυρκαγιάς και το να πάρει μεγάλες εκτάσεις. Γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο της κατάσβεσης όταν αυτό πάρει μεγάλες εκτάσεις. Και τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει προληπτικό ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Εσείς μόνοι σας, οι δημοσιογράφοι του σταθμού σας, μιλάνε για μεγάλο φορτίο καύσιμης ύλης, το οποίο ήταν μέσα στα δάση, ακόμη και μέσα σε παριαστικές περιοχές. Μα το είδαμε αυτά και στο ρέμα στη Διόνη, κύριε Καραθανασόπουλε. Αυτά δεν είχαν το βράδυ αντιλαμβανόμουν, μιλώντας με ανθρώπους που ήταν στο συντονιστικό. Σημαίνει καθαρισμός. Υπάρχει πρόβλημα. Σημαίνει αντιπυρικές ζώνες. Μάλιστα. Τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε. Και αυτό είναι ακριβώς που δίνει ακόμη μεγαλύτερη όθηση στην πυρκαγιά. Άρα καταστά αναποτελεσματικό την όποια προσπάθεια κάνουν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής για να αντιμετωπίσουν αυτές τις επιπτώσεις. Αν λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης, τότε είναι πολύ
μικρότερη η δυνατότητα που έχει να, να κάνει παρέμβαση ο ανθρώπινος παράγοντας την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Γι' αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία στο ζήτημα της πρόληψης. Λέμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν σήμερα οι πυρόπληκτοι και βεβαίως να καταγραφούν γρήγορα οι ζημιές και να αποζημιωθούν στο 100% και βεβαίως και όλες οι υποδομές οι οποίες χρειάζονται, γιατί είμαστε ακόμη στο μέσο της αντιπυρικής περίοδου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή σήμερα ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ, μια συνέχεια της χθεσινής πολύ δύσκολης ημέρας, προτείνω να αφήσουμε τη συνέχεια της πολιτικής αντιπαράθεσης και της κριτικής για τις επόμενες μέρες να έχει σβήσει και η πυρκαγιά, ο κόσμος να έχει βρει κάπου. Γι' αυτό το πρώτο που είπαμε είναι το ζήτημα ότι πρέπει η παρουσία του κόσμου και η δραστηριοποίηση οργανωμένη να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα μια τόσο δύσκολη μέρα. Εμείς πάμε σε ένα Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει και εμείς ξεκινάμε τη δική μας προετοιμασία, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Πρώτο βήμα. Καθαρίζουμε ξερά χόρτα, φύλλα, πευκοβελόνες και κλαδιά και απομακρύνουμε έφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από το σπίτι μας για να δημιουργήσουμε μια αντιπυρική ζώνη. Δεύτερο βήμα. Κλαδεύουμε τα δέντρα ώστε τα κλαδιά να έχουν 3 μέτρα απόσταση από το έδαφος και μεταξύ τους. Ακόμη, τα κλαδιά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από το σπίτι και σε καμία περίπτωση να μην ακουμπούν πάνω του. Τρίτο βήμα. Καθαρίζουμε την κεραμοσκεπή από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες και σιγουρευόμαστε ότι οι υδροροές μας είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Τέταρτο βήμα. Βεβαιωνόμαστε πως οι πυροσβεστήρες μας είναι σωστά συντηρημένοι. Πέμπτο βήμα. Φροντίζουμε να έχουμε λάστιχο ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Τελευταίο, αλλά και πιο σημαντικό βήμα από όλα. Δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.